Τρίτη μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον βουλευτή του κινήματος αλλαγής στη Χαλκιδική, τον κύριο Απόστολο Πάνα. Καλησπέρα σας, κύριε Πάνα. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκα. Καλώς σας βρίσκουμε κι εμείς. Θέλω να σας ρωτήσω, για να το πιάσουμε από εκεί που τα άφησε ο κύριος Στεοχαρόπουλος, αυτό το σκληρό, κάποιοι το λένε και εκβιαστικό προεκλογικό δίλημα, που τόσο νωρίς σε σχέση με τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης, δημιουργεί νέα κατάσταση για το κίνημα αλλαγής. Θέλω να πω... Έχετε πια ένα λόγο παραπάνω όταν ανοίξει η βαλβίδα των εκλογών να αποφύγετε, να φροντίσετε να αποφύγετε τις δεύτερες εκλογές που σίγουρα θα είναι πολλωτικές και θα συμπιεστείτε? Ναι, να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι για να βάλει το προεκλογικό δίλημα αυτό ο Πρωθυπουργός με τόσο άγχος την τελευταία συνέντευξη την οποία έγινε και κάτι το οποίο δεν το έκανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Ξέρουμε καλά ότι στην πολιτική τα διλήμματα μπαίνουν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και κυρίως όταν οι πολιτικοί οι οποίοι τα βάζονται βρίσκονται σε μια δυσχερή θέση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τη στιγμή που μπαίνει αυτό το δίλημα μπαίνει ακριβώς γιατί η κυβέρνηση πραγματικά βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση και αυτό άρχισε να δημορφώνεται και κοινωνικά αλλά και δημοσκοπικά ανεξαρτήτως με το τι λένε τα συγκεκριμένα νούμερα τα οποία βλέπουμε. Τώρα, το κίνημα αλλαγής, ο μοναδικός του στόχος πρέπει να είναι να αυξήσει τα ποσοστά του. Με την αύξηση των ποσοστών των οποίων θα έχει και θα πετύχει, θα έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δύναμη, προκειμένου να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στα δρόμενα της χώρας την επόμενη μέρα. Εμάς, αν σαν χώρος αυξήσουμε τα ποσοστά μας, δεν μας φοβίζουν ούτε οι πρώτες ούτε οι δεύτερες εκλογές. Και νομίζω ότι έχει γίνει ξεκάθαρο. Ότι δεν είμαστε ένας χώρος διαμαρτυρίας, αλλά είμαστε ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά έχει στηρίξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα τη χώρα και το καλύτερο για αυτήν. Κύριε Πάνα, κάτι που έχει αρχίσει να μυρίζει εκλογές, έστω για όχι αύριο το πρωί, πάντως είπαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε πια το δίλημα των εκλογών. Κάτι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες με την πανδημία, μήπως τελικά υπάρχουν σοβαροί λόγοι να ξεκαθαρίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το εσωκομματικό σκηνικό στο κόμμα σας. Μιλάω για τυχόν επίσπευση της διαδικασίας εκλογής αρχηγού. Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι όλες οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν πολύ πολύ άμεσα με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε και νομίζω ότι αυτό έχει ξεκινήσει κιόλας και έχουν αρχίσει και οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Καταστατικού και Επιστοποίησης και καλώς έγινε και καλώς και έγινε και την προτροπή της Προέδρου της κυρίας Γεννηματάς προκειμένου αυτό το οποίο να έχει ξεκαθαρίσει και θεωρώ ότι μέχρι τις τέλη Νοεμβρίου, αρχές Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου πρέπει να έχουμε κλείσει αυτό το ζήτημα γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει αντίκτυπο και σε επίπεδο λειτουργίας αλλά και σε επίπεδο συζήτησης γιατί πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχει την ανάγκη να δει το κίνημα αλλαγής και καλώς ή κακώς όταν βρίσκεται σε μια τέτοια περίοδο ένα μέρος της συζήτησης στο μονοπολίτου, στο κομματικό τοπίο. Όλοι οι υποψήφοι δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό, θα έχουν το χρόνο να ξεδιπλώσουν την πολιτική τους ατζέντα. Το διαδίκτυο υπάρχει, η διάθεση από ό,τι βλέπω υπάρχει και νομίζω ότι τα πράγματα θα πρέπει να τρέξουν γρήγορα, βέβαια πανδημίας επιτρέποντος. Τέσσερις υποψήφοι μήπως είναι πολύ για ένα κόμμα με τα ποσοστά του κινήματος αλλαγής. Αναρωτιέμαι δηλαδή αν φοβάστε ακόμη και εσωστρέφεια ή μια δύσκολη επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι με φοβίζει η επόμενη μέρα. Εγώ πραγματικά βλέπω ότι όταν έχουμε υποψηφίους, αν αυτό το πράγμα στηρίζεται σε μια πολιτική ατζέντα την οποία καταθέτει ο κάθε υποψήφιος, είναι ενδεικτικό ζήτημα υγείας. Νομίζω και την προηγούμενη φορά υπήρχαν αρκετοί υποψήφοι στη διαδικασία την οποία έγινε. Ξέρετε καλά ότι και αυτός ο χώρος, παρόλο που τα ποσοστά του μπορεί να βρίσκονται συρρυκνημένα αυτή τη στιγμή, γενικότερα έχει μια πολιτική παράδοση σε ό,τι αφορά την πολιτική ζήμωση. Και αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να προταχθεί από εδώ και πέρα, πέρα από τα οργανωτικά, είναι να δώσουμε να καταλάβουν ο κόσμος μέσα από τις υποψηφιότητες τις οποίες υπάρχει, ότι θα ανοίξει ένας ευρύς πολιτικός διάλογος, ο οποίος θα είναι ξεκάθαρος για την επόμενη μέρα του χώρου από εδώ και πέρα.
Κύριε Πάνα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι διαρκώς μειώνει φόρους, ότι αυτό το κάνει για την μεσαία τάξη. Ανακοίνωσε κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και έχουμε και χτες και σήμερα νέες προαναγγελίες για νέα μέτρα. Αυτό εσείς πολιτικά πώς το εκτιμάτε? Είδαν ξαφνικά ότι έχουν και περισσότερο δημοσιονομικό χώρο και μπορούν να δώσουν περισσότερα ή κάτι δεν πήγε καλά στη Θεσσαλονίκη? Πρώτα απ' όλα έχουμε διαρροές από ό,τι καταλαβαίνω για νέα μέτρα που έρχονται από το, κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Εγώ οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να παίρνει η οικονομική από η κυβέρνηση θα πρέπει να τη στηρίζει πάνω στα δημοσιονομικά δεδομένα τα οποία έχουν. Αν κάποιος διαβάσει έτσι μέχρι τώρα τα οικονομικά θα δει ότι υπάρξει αύξηση του δημοσίου χρέους, του ιδιωτικού χρέους. Γενικότερα δηλαδή τα δημοσιονομικά μας δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Δεν ξέρω τι βλέπει το οικονομικό επιτελείο, το οποίο εμείς εμπασπιπτώσει δεν το βλέπουμε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πριν κάποιους μήνες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου ήρθε να μας ενημερώσει ο Υπουργός Οικονομικός, ήταν ξεκάθαρος ότι δεν μπορούμε να πάμε σε νέο lockdown και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυνατότητες για την οικονομία. Άρα, ή τα μέτρα αυτά τα οποία εξαγγέλλονται με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει διαρροών, έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν ένα κλίμα ή, εν πάση περιπτώσει, μάλλον έχει βγει ένα λευτό δέντρο το Υπουργείο Οικονομικών που είναι έτοιμο να μοιράσει. Μάλιστα. Κύριε Πάνα, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αμέσως μετά. Στα άκρα η αντιπαράθεση για την υπόθεση Μπογδάνου, εισαγγελική παρέμβαση για τη δημοσίευση ονομάτων νηπίων, κίτρινη κάρτα αλλά όχι διαγραφή από το Μαξίμου. Καλύπτει τον βουλευτή και ο πρόεδρος της Βουλής. Επιχείρηση αντιπερισπασμού από το Μαξίμου με την οικογένεια Αντετοκούπ.